Χάρη στο πλούσιο και γόνιμο εδαφός της, η Ισπανία είναι μια παγκόσμια γεωργική δύναμη. Εδώ στην περιοχή της Βαλένθια θα εξερευνήσουμε τα απίστευτα πράσινα και πορτοκαλί τοπία που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Η Ισπανία έχει 24 προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης λαχανικών και 19 προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης φρούτων. Κατευθυνόμαστε από την κοιλάδα του Εύρου στη Βαλένθια για να μάθουμε για τα εισπεριδοειδή, τις πιπεριές και τους λωτούς. Φτάνουμε στο βοτανικό κήπο Μπαρτολί που έχει περισσότερες από 400 ποικιλίες εσπεριδοειδών. Ο Βιθέντε Τοντολί είναι οικαστικός επιμελητής και πρώην διευθυντής της State Morgan. Έχει δημιουργήσει στη γενέτειρά του ένα καταπληκτικό υπαίθριο μουσείο. Εδώ δεν χρειάζεται να αλλάξει τα έργα τη συλλογή όπω κάνουμε στα μουσεία, γιατί όλα αλλάζουν καθημερινά. Τα φρούτα μεγαλώνουν, οριμάζουν, το φω αλλάζει. Η δημιουργία αυτού του κήπου έσωσε την οικογενειακή έκταση γη από τον αχτιστή. Είναι μια πρωτοβουλία υπεράσπισης της γης μας. Ο πρώτος λόγος ήταν για να την προστατέψω και ο δεύτερος για να φτιάξω μια συλλογή και να ενθαρρύνω την έρευνα στα εσπεριδοειδή, όχι μόνο από την πλευρά της βοτανικής, αλλά και από ανθρωπολογική, γαστρονομική και ιατρική σκοπιά. Ο κήπος είναι σχεδιασμένος να απευθύνεται και να καλύπτει και τις πέντε στήσεις, ενώ φιλοξενεί εξωτικές ποικιλίες από όλο τον κόσμο. Είναι χαβιάρι από λάιμ, έρχεται από την Αυστραλία και χρησιμοποιείται στην υψηλή γαστρονομία. Αυτό είναι κίτρο. Ανακαλύφθηκε από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα π.Χ. Έχει πολλά αντιοξειδωτικά. Αυτό ήταν το πρώτο εσπεριδοειδές που έφτασε στην Ευρώπη. Παρόλο που τα κίτρα εμφανίστηκαν πριν από 8 εκατομμύρια χρόνια στους πρόποδες των Ιμαλαίων, τέριαξαν απόλυτα στο μεσογειακό κλίμα. Στην κοιλάδα του Εύρου επισκεπτόμαστε τον ναό των γκουρμέ κονσερβοποιημένων λαχανικών. Το Κατεδράλ de Navarra ιδρύθηκε το 1940 από την Πέτρα Λοπές. Πουλούσε λαχανικά σε βάζα στους νέους που έρχονταν στην πόλη. Ο εικονόστης Κάλιο Μαρτίνες συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις γεύσεις των προϊόντων μας όσο κοντύτερα γίνεται στις φυσικές τους γεύσεις εδώ και 4 γενιές. Αυτό που θέλουμε είναι οι πελάτες μας να απολαμβάνουν τα προϊόντα μας όταν ανοίγουν μια συσκευασία, σαν να βρίσκονταν ακριβώς εδώ, στην κοιλάδα του Εύρου. Είναι η εποχή για τις πιπεριές πικίγιο, που είναι γνωστές για τη γλυκιά τους γεύση. Παράδοση και καινοτομία πάνε χέρι-χέρι για να διατηρηθεί η εξαιρετική τους ποιότητα. Προσοχή στη λεπτομέρεια ξεκινά από τη σπορά της πιπεριάς και φτάνει μέχρι το μάζεμά της. Υπάρχουν εδώ επίσης καλλιέργειες με σπαράγγια, φασόλια και αγκινάρες. Οι εξαγωγές τους φτάνουν σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι αγρότες της Βαλένθια έχουν προσθέσει στα έφορα εδάφη τους την καλλιέργεια αυτού του ξεχωριστού εξωτικού φρούτου, του λωτού. Η συγκομιδή του έχει ξεκινήσει. Πλούσια εδάφη, το ήπιο κλίμα και η μικρή βροχόπτωση κάνουν τη Βαλένθια μια εξαιρετική περιοχή για την καλλιέργεια λωτών. Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λωτών στον κόσμο. Το 90% της εθνικής παραγωγής αναπτύσσεται εδώ. Το γεγονός που κάνει τη διαφορά είναι ότι πρόκειται για ένα αυτόχθονο δέντρο που άρχισε να φύεται από μόνο του στην περιοχή της Ριμπέρα ως αποτέλεσμα διάφορων μεταλλάξεων που κατέληξαν να μας δώσουν αυτό το καταπληκτικό φρούτο. Τον λωτό ανοιχτού κόκκινου χρώματος. Ποιο είναι το μυστικό πίσω από αυτή την ποικιλία? Δεν έχει σπόρους και μπορεί να φαγωθεί όπως ένα μήλο. Η στιφάδα της είναι περιορισμένη. Έχει γλυκιά και τελικά τη γεύση και υψηλή θρεπτική αξία. Το φρούτο αυτό περιέχει τανίνες και αντιοξειδωτικά. Γι' αυτό θεωρείται το φρούτο της αιώνιας νεότητας. Αυτό το φρούτο εξάγεται σε 45 χώρες. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, ίνες και μεταλλικά στοιχεία. Σας ευχαριστούμε που μας ακολουθήσατε σε αυτό το ταξίδι όπου συναντήσαμε εινοποιούς και παραγωγούς τροφίμων. Τα λέμε ξανά σύντομα.